Σας καλωσορίζουμε στην ακαδημαϊκή τελετή αναγόρευσης του καθηγητή κυρίου Γεωργίου Βυθούλκα σε επίτιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου μας. Είναι για μας ιδιαίτερη τιμή η παρουσία σας σήμερα εδώ, στη σημερινή μας τελετή. Καλούμε να έρθουν στη σκηνή τον καθηγητή Ιωάννη Δερζέντα. Τον καθηγητή Ανδρέα Τρούμπη, πρίτανη του Πανεπιστημίου, κατά τη θητεία του οποίου αποφασίστηκε η σημερινή αναγόρευση. Τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητή Πάρη Τσάρτα και τον τιμόμενο κύριο Γεώργιο Βυθούλκα. Παρακαλούμε τον πρίτανη του Πανεπιστημίου μας, καθηγητή Πάρη Τσάρτα, να ανοίξει την τελετή μας. Κύριε Γενικέ, Στρατηγέ, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στην τελετή αναγόρευση του κυρίου Γεώργιου Βυθούλκα σε επίτιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Κυρίες και κύριοι, η ιστορία μας διδάσκει ότι οι επιστήμες του ανθρώπου εξελίσσονται αργά, γρήγορα ή και με άλματα. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι να γίνονται οι αναγκαίες τομές και ανατροπές οι οποίες επιτρέπουν αυτή την εξέλιξη. Το γεγονός αυτό είναι ακόμα περισσότερο σημαντικό στις επιστήμες της υγείας, οι οποίες μας αφορούν όλους. Η καθοριστική συμβολή του Γιώργου Βυθούλκα στην ανάπτυξη και εδραίωση της ομοιοπαθητικής στον παγκόσμιο χάρτη είναι αναμφισβήτητη και καινοτομική. Το επιστημονικό του έργο μας επέτρεψε να βλέπουμε τα ζητήματα της υγείας με ένα περισσότερο συστημικό, σύνθετο τρόπο και τελικά ιδιαίτερα πολυεπίπεδο. Αυτή ακριβώς η συμβολή του Γιώργου Βυθούλκα εκτιμώ ότι είναι καθοριστική και έχει επηρεάσει τόσο τις επιστήμες της υγείας, όσο και τους ίδιους τους γιατρούς, αλλά και τους ασθενείς στον τρόπο που βλέπουν τα θέματα της υγείας. Αυτός είναι και ο λόγος που το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, στην Βρετανία του Ανδρέα Τρούμπη, αποφάσισε να τον αναγορεύσει με τη γνώμη του τμήματος σε επίτιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου μας. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλούμε τον προηγούμενο πρίτανη του Πανεπιστημίου μας, καθηγητή Ανδρέα Τρούμπη, να προλογίσει την τελετή αναγόρευσης. Κύριε Γενική, Στρατηγέ, κύριε Πρίτανη, κύριε Αντιπριτάνης, κύριε Πρόεδρε, κύριε Βυθούλκα, κυρίες και κύριοι, θεωρώ ακαδημαϊκή τιμή, επιστημονικό καθήκον και προσωπική υποχρέωσή μου, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της προσφωνήσεως του επιβραβευμένου επιτίμου καθηγητού κυρίου Γεωργίου Βυθούλκα, όπως εκφράσω πρωτίστως τις θερμές ευχαριστίες μου και τα συγχαρητήριά μου προς τους ομότιμους ακαδημαϊκούς εταίρους μου. Καταρχήν στον Πρίτανή μου, τον καθηγητή Πάρη Τσάρτα, στον οποίο οφείλω ευχαριστίες για την εφρόσινο κίνησή του να μου αναθέσει την εκφώνηση της παρούσας ακαδημαϊκής αιτιολογήσεως, την απόφαση βράβευσης μέσω της ύψιστης τιμήσεως ενός παγκοσμίως πρωτοπόρου πνεύματος στο πολύσιμο και αρχαίγωνο πεδίο της αναζήτησης της αλήθειας, της έννοιας και της πράξης της υγείας του ανθρώπου. Πρόκειται για μια διαδικασία που, όπως είπατε, εκκίνησε και ετελέστη με απόφαση της Εγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, πρωινός έτος περίπου, και που ολοκληρώνεται με ευπρέπεια, ως οφείλουμε σαν ακαδημαϊκή κοινότητα σήμερα. Θεωρώ όμως, κύριε Πρίτανη, και συγχωρέστε μου μια τελευταία εναρκτήριο πρόταση, να απευθύνω και μια σκέψη τρυφερότητας
προς τον τέος αντιπρίτανή μου, τον καθηγητή Γιάννη Γιάλα, για τον μεγάλο μόχθο που ανέλαβε να προωθήσει την πρωτοπόρο ιδέα ενός σημαντικού προγράμματος των τελευταίων 4-5 χρονών, δηλαδή το πρόγραμμα ιατρικών σπουδών στο Αιγαίο, για το οποίο θα επανέλθω προς το τέλος αυτής της ομιλίας. Κύριε Πρίτανη, κυρίες και κύριοι, χωρίς περιστροφές, η σημερινή εκδήλωση αποτελεί και θα αποτελεί στο Διηνεκές ένα ιστορικό γεγονός. Εγώ το γεγονός αυτό θα μου επιτρέψετε να το αντιλαμβάνομαι ως αναπόδραστη τεκμηρίωση του ρόλου του ελληνικού πανεπιστημίου στην εξέλιξη των αναζητήσεων του ανθρώπου με αλφα κεφαλαίο γύρω από τα θεμελιωδέστερα ερωτήματα που απασχολούν τη σκέψη του, που ταλαιπωρούν τη λογική του, που ενοχλούν τον λογισμό του, την ψυχή και την καθημερινότητά του, που καθορίζουν την ποιότητα της ζωής του, όπως όλα αυτά επηρεάζονται από επιβεβλημένες οικονομικές επιταγές, διοικητικές πρακτικές και κοινωνικές σχέσεις και συμβάσεις εξουσίας και ανισότητας. Η σημερινή εκδήλωση είναι μια μείζωνη τομή, ιστορική τομή στα ακαδημαϊκά πράγματα της χώρας. Κύριε Πρίτανη, κύριε Πρόεδρε και κύριε Βυθούρκα. Και πρέπει εγώ ενώπιον σας αυτή τη στιγμή να εξηγήσω γιατί θεωρώ ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα και γιατί το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία. Επειδή το αντικείμενο των σπουδών μου είναι, όπως ξέρετε, η οικολογία, δηλαδή, εν της πράγμασης, μια αφηγηματική, θα έλεγα, επιστήμη στο χώρο βεβαίως της βιολογίας και των μαθηματικών, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να παρουσιάσω την επιχειρηματολογία μου σε ένα μοσαϊκό, σαν ένα πάζλ, το οποίο σιγά σιγά θα κατασκευάσει την θεωρία αυτού που κάναμε. Επιτρέπετε, ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε σε εξαιρετικώς πολύπλοκα αντικείμενα. Θα ξεκινήσω λοιπόν με κάτι τελείως άσχετο. Και θα ήθελα απλώς να σας ενημερώσω ή να τραβήξω την προσοχή σας γύρω από κάτι πολύ απλό. Σήμερα, στο Κανκούν του μακρινού Μεξικού, αρχίζει η διάσκεψη για το κλίμα. Μια διάσκεψη που είναι το πολιτικό παρέκταμα της αποτυχίας της πολυδιαφημισμένης περσινής παγκόσμιας διάσκεψης της Κοπενχάγης, όπου ως γνωστόν δεν είχαμε μία ουσιώδη κατάληξη και πολιτικώς αποφασίστηκε ότι ένα χρόνο μετά, σήμερα δηλαδή, από σήμερα δηλαδή, οι συζητήσεις ξαναρχίζουν με την ελπίδα ότι οι ηγεσίες των κρατών θα έχουν πιο προχωρημένες ή επεξεργασμένες θέσεις. Εκεί λοιπόν σήμερα θα υπάρξουν και θα μιλήσουν, εγείροντας ζητήματα λογικής και πειθούς και κράτη και προσωπικότητες. Μεταξύ των τελευταίων, ενώ των προσωπικότητων, ας μου επιτραπεί να υπογραμμίσω τα ονόματα των κυρίων Μααθάη από την Κένια, του κυρίου Μπάση από την Νιγηρία ή της κυρίας Μπάρλοου από τον Καναδά. Υποθέτω ότι αναρωτιέστε γιατί σας δίνω αυτή την πληροφορία. Σας δίνω αυτή την πληροφορία και θέλω να κάνω ένα βήμα παραπέρα και να σας πω ότι την Δευτέρα στη Στοκχόλμη γίνεται η επίσημη παρουσίαση των βραβείων 2010 του Right Livelihood Award, γνωστού και ως εναλλακτικού βραβείου Νόμπελ. Αν κοιτάξουμε λίγο ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι φέτος θα παραλάβουν το βραβείο αυτό και την αιτιολόγηση γιατί το παραλαμβάνουν,
θα διαπιστώσουμε ότι η Επιτροπή αυτού του βραβείου, του Συνδικού Βραβείου, απονέμουν την τιμή αυτή στον κύριο Μπάσα για την Ιγυρία, διότι αφιέρωσε μία ζωή να αναδείξει την πλήρη οικολογική και ανθρώπινη τραγωδία του τρόπου παραγωγής πετρελαίου, αλλά επίσης για το εμπνευσμένο έργο του να ενισχύσει το περιβαλλοντικό κίνημα στην Ιγυρία και παγκοσμίως. Απονέμεται επίσης εις τον επίσκοπο Κράουτλερ εκ της Βραζιλίας, διότι για μια ζωή δούλεψε για τα θέματα των ανθρωπίνων και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων των ιθαγενών πληθυσμών του Αμαζονίου, καθώς επίσης και για τις προσπάθειες διάσωσης αυτού του μεγάλου και κρίσιμου οικοσυστήματος. Η οργάνωση ΣΑΠΡΟΣ από το Νεπάλ, διότι απέδειξε επί σειρά ετών την ισχύ της κινητοποίησης των ανθρωπίνων κοινοτήτων για να αντιμετωπιστούν οι πολλαπλές αιτίες της ανθρώπινης φτώχειας και της αντιμετώπισης των προβλημάτων και των απειλών που προέρχονται από την πολιτική βία και την αστάθεια. Και τέλος, απονέμεται στην οργάνωση «Γιατροί για τα ανθρώπινα δικαιώματα» του Ισραήλ, διότι το ανεξάρτητο πνεύμα τους τους επέτρεψε να δουλέψουν για το δικαίωμα στην υγεία όλων των λαών, τόσο του Ισραήλ όσο και της Παλαιστίνης. Τα παραδείγματα αυτά σας τα ανέφερα γιατί θέλω να αντιληφθείτε την φιλοσοφία που διέπει το βραβείο αυτό, το οποίο ιδρύθηκε το 1980. Φέτος δηλαδή είναι η 31η απονομή του. Ιδρύθηκε από έναν Γερμανό, Σουηδό, στοχαστή, τον Τζέικοπ φον Ούξκελ, ο οποίος έχει διατελέσει και ευρωβουλευτής. Κυρίες και κύριοι, μέχρι σήμερα 144 προσωπικότητες έχουν λάβει το εναλλακτικό βραβείο Νόμπελ. Ένα βραβείο που, όπως αντιλαμβάνεστε, αναφέρεται σε κρίσιμα ζητήματα τα οποία άπτονται των μεγάλων προκλήσεων της ανθρώπινης κοινωνίας στον καιρό μας, τον καιρό με τα προβλήματα. Το 1996, με την αιτιολόγηση της απονομής τιμής στον άνθρωπο που κατάφερε να ξαναδώσει τα γράμματα κύρους στην επιστήμη της ομοιοπαθητικής, το συγκεκριμένο βραβείο Νόμπελ απεδόθη εις τον σήμερα βραβευόμενο καθηγητή κ. Μηθούλκαρντ. Και η μικρή ιστορία την οποία σας είπα δεν ήταν πλατιασμός, ήταν η ανάγκη να γίνει κατανοητό για τι πράγμα μιλάμε. Επιτρέψτε μου, κύριε Πούτερ, να κάνω τώρα ένα βήμα λίγο πιο πίσω, 20 χρόνια πίσω από το 1996 και να πάω στο 1976. Τότε λοιπόν ήμουν ένα νέο παιδί, πρωτοετής φοιτητής στη Γαλλία. Γέρναγα τις νύχτες μεταξύ Τουλούζης και Μοντπελιέ στα μεγάλα και παμπάλαια αυτά πανεπιστήμια. Και βεβαίω στα έκθαμβα μάτια μου έβλεπα μια άλλη κοινωνία, η οποία νομίζετε ήταν μια κοινωνία η οποία μόλι έβγαινε από το Μάη του 68, ήταν μια κοινωνία συγκρουσιακή, ήταν μια κοινωνία σε πλήρη εξέλιξη, αλλά μια κοινωνία η οποία είχε μέσα τη και το έβλεπε παντού ζών το σπέρμα του διαφωτισμού, όταν ενδεχομένω στην πατρίδα που τότε άφησα, ο διαφωτισμό ενδεχομένω να ταυτίζεται ενοιολογικά με τον εξηλεκτρισμό. Ένα από τα πράγματα που με είχαν εντυπωσιάσει περπατώντας τους δρόμους αυτών των τρυφερών πόλεων
ήταν ότι δεξιά και αριστερά έβλεπα φαρμακεία τα οποία είχαν μια μεγάλη ταμπέλα η οποία έλεγε ομοιοπατή, αλλοπατή. Καταλάβαινα ότι είναι κάτι το ημιοπρεπές, αλλά δεν είχα την παραμικρή ιδέα τι είναι αυτό το πράγμα. Και από την άλλη τρεπόμουν να αναρωτήσω πώς εγώ Έλληνας τι είναι αυτό το πράγμα. Πέρασαμε 3-4 χρόνια και διαπίστωσα το 1978-79 ότι η ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Τουλούζης αλλά και αυτή το Μονπελιέ στο 6ο έτος της ιατρικής και διαπίστωσα λοιπόν ότι υπήρχε ένα σερτιφικά, όπως το λέγανε, ένα πιστοποιητικό σε 6 κιόλας, δεν το 6ο έτος, της ιατρικής σχολής στην ομοιοπαθητική. Το 70 τόσο. Δεν κατάλαβα ακόμα τι ήταν, οπότε θεώρησα ότι είναι απολύτως αναγκαίο να ψάχνω. Και άρχισα να ψάχνω και είδα περίεργα πράγματα, απολύτως άγνωστα. Ακόμα και σε μένα που ήμουν μέσα σχολή βιολογίας για να κάνω οικολογία. Ένα από τα πρώτα πράγματα που βρήκα ήταν ένα βιβλίο που είχε εκδοθεί τότε. Βιβλίο υπογεγραμμένο από ένα μεγάλο στοχαστή, τον Ήλιτς. Με τίτλο Medical Nemesis. Το Medical Nemesis που ήταν ένα πρώτο ουσιώδες έργο κριτικής της ιστορίας των αντιλήψεων περί την υγεία, καθώς επίσης και των αντιλήψεων για την οργάνωση των συστημάτων υγείας παγκοσμίως. Λέω, απειδές, είναι και διαφορετικά τα πράγματα στον κόσμο. Εκεί μέσα είδα για πρώτη φορά μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που δεν το είχα φανταστεί ποτέ. Είδα παραδείγματος χάρη μια κριτική της ασθενίας. Εκεί το κατάλαβα ότι ασθένεια τελικά είναι η έλλειψη του σθένους. Αυτό είναι, μας δίνει μια άλλη ψυχολογική στάση απέναντι στο φαινόμενο αυτό. Οι Γάλλοι το ονομάζουν μαλαντή. Και γρήγορα κατάλαβα ότι προέρχεται από μια σύντμηση της έννοιας μαλαντή, δηλαδή κακό να το λέω. Καταλαβαίνουμε πια ότι κάτι άλλο τρέχει από κάτω από αυτήν την ιστορία. Είναι θέμα αντιλήψεων, είναι θέμα προσπελάσεων. Και ψάχνοντας βρήκα ότι το 1844 ιδρύθηκε στην Αγγλία η Βρετανική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής. 1844. Βρήκα ότι το 1950 πέρασε νόμος στην Αγγλία που εγκαθιδρύει την ομοιοπαθητική ως πρακτική στον χώρο της υγείας, την εντάσσει δε πλήρως εις το σύστημα υγείας. Φτάνοντας πλέον σήμερα, άκουσαν, το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας να έχει 4 εν λειτουργία ομοιοπαθητικά νοσοκομεία. Σήμερα. Άλλος κόσμος. Ένας κόσμος προφανώς συγκρουσιακός. Αλλά και ένας κόσμος ο οποίος έχει επιτρέψει να δούμε πολύ σοβαρά ζητήματα επιστημονικής κριτικής πάνω στο προβεβλημένο έργο του Γιώργου Ιθούκα. Το ομοιόπαθη, A Medicine of the New Man, The Science of Homeopathy, A New Model for Health κτλ. Όλα βιβλία τα οποία είναι αγγλόφωνα και τα οποία σιγά σιγά, αφού έχουν μεταφραστεί σε πάμπολες γλώσσες του κόσμου, μεταφράζονται ή πρόσφατα, σχετικά πρόσφατα εννοώ, μεταφράστηκαν και στα ελληνικά. Και είναι πολύ ωραίο και για εμάς που είμαστε θετικοί επιστήμονες και ουσιοκράτες να βλέπουμε ότι επί του έργου αυτού, κύριε Πρίτανη, υπάρχουν απολύτως ανάλογες διαδικασίες, κρίσεις, παρουσίασης, αντίκρουσης, κριτικής και ούτω καθεξής, όπως ακριβώς μπορεί να έχει συμβεί και στα papers τα οποία έχετε γράψει εσείς. Δεν θα μου επιτρέψετε, μάλλον να πω ότι έχει μείνει ιστορική η γνωστή σύγκρουση Campbell-Ιθούκα του 1978, περί του πόσον δογματικός και ακραίος ομοιοπαθητικός στοχαστής είναι ο Ιθούκας και αντιστρόφως πόσο σκεπτικιστής
είναι ο κύριος Κάμπελ, γύρω από το γνωστό παράδειγμα του αν και κατά πόσον και σε ποιο βαθμό τα αντιβιωτικά θεραπεύουν πλήρως την σύφυλλη. Κυρίες και κύριοι, τα αποτελέσματα είναι αυτά που μετρούν και όχι οι εγκυρωμένες πεπιθήσεις. Και εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια παγκόσμια πραγματικότητα και μια ελληνική πραγματικότητα. Και αυτήν την πραγματικότητα οφείλει η ελληνική επιστημονική κοινότητα να την αξιολογήσει, να την αντιμετωπίσει, να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει με όρους επιστήμης, διαλόγου και λόγου συζητήσεως και όχι με οπαδισμό, εξορκισμό και εξωστρακισμό. Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι, αυτά τα τρία στοιχεία, υπάρχουν και πολλά άλλα, αυτά που οδήγησαν τη σύγκριτο του Πανεπιστημίου Αιγαίου από το 2005 μέχρι και σήμερα, κύριε Πίτανη, να κάνει την μεγάλη τομή και να πει ότι το πεδίο αυτό οφείλει η ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα να το μελετήσει με όρους επιστήμης, προσπελάσεων και όχι με όρους ακρεφνούς, γενικόλογης επίδειξης προσωπικών δογμάτων. Κύριε Πρίτανη, ελπίζω να συμφωνείτε μαζί μου ότι αν έπρεπε κάπου να γίνει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, μόνο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου μπορείς να γίνει. Μόνο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, διότι από την ίδρυσή του το Πανεπιστήμιο αυτό σε πρώτερα χρόνια και πάλι κόντρα σε διάφορες αντιλήψεις εισήγαγε στην ακαδημαϊκή σκέψη και πρακτική το περιβάλλον, την κοινωνική ανθρωπολογία. Μόνο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα μπορούσε να γίνει αυτό, διότι δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν ρώτησα, ρε παιδιά, εν τέλει τι είναι αυτή η ομοιοπαθητική. Το πρόβλημά μου τότε δεν ήταν μόνο ότι ερώτησαν, μα καλά, εσύ Έλληνας δεν ξέρεις τα πει ομοιοπαθητική, είναι ότι άρχισαν να μου κάνουν μάθημα περί του Ιπποκράτη. Άρχισαν να μου κάνουν μάθημα περί του Ιπποκράτη, τον Τουκού, προερχόμενο δηλαδή από μια ζώνη γεωγραφική, που αποτελεί συστατικό στοιχείο της επικράτειας αυτού εδώ του μεγάλου πανεπιστημίου, το οποίο έχετε την τιμή να διοικείτε και το οποίο ηγείστε σήμερα. Με αυτά κλείνω, δηλώνοντας απόλυτα συνειδητοποιημένος για τον λόγο που τούτη η μέρα στο μέλλον και στην ιστορική καταγραφή των βημάτων που αναφέρατε, κύριε Πρίτανη, μπορεί και το δω το πράγμα είναι ένα μεγάλο βήμα, μπορεί και να είναι και άλμα. Εν πάση περιπτώσει, τούτη η ζωή είναι δεδομένη. Κάποιοι σέρνονται, κάποιοι περπατάνε, κάποιοι δεν περπατάνε και δεν ξέρουν που πάνε και υπάρχουν και οι άλτες. Και ως γνωστόν, από αυτό το σπορ, νομίζω σε αυτό το σπορ έχουμε πολλούς, μα πολλούς εταίρους σε αυτό το πανεπιστήμιο. Κλείνω. Κοιτάξτε την άλλη απόφαση, τη συγκλήτου μας. Το ότι πρέπει να προχωρήσουμε το πρόγραμμα των ιατρικών σπουδών στο Αιγαίο. Και μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, νομίζω ότι θα κάνετε τη μεγάλη τομή εσείς, κύριε Πρίτανη, αν καταφέρετε να είστε πιο πιστικός από αυτό που καταφέραμε εμείς και να πιέσετε και να καθόσετε να καταλάβει στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ότι δεν θέλουμε μια ακόμα ιατρική σχολή στην Ελλάδα. Θέλουμε ξεκάθαρα δομές παροχής υπηρεσιών υγείας στο χώρο του Αιγαίου, καλύτερης επιμόρφωσης, καλύτερης εκπαίδευσης, ταχύτερης εισαγωγής των νεωτέρων επιτευγμάτων, αλλά και χώρο όπου όλο αυτό το οικοδόμημα των μη συμβατικών θεραπευτικών πρέπει να μελετηθεί και να αποδοθεί στην ελληνική κοινωνία. Το μόνο που θα σας πω είναι το εξής. Κάναμε τις κουβέντες αυτές τότε με τον κύριο Αβραμόπουλο.
λέγοντάς του «Ρυθμίστε το χώρο». Ρυθμίστε το χώρο. Είτε σας αρέσει, είτε δεν σας αρέσει, είναι μία πραγματικότητα. Και ρυθμίζοντας το χώρο, μεταξύ της ουσιώδους εφαρμογής αυτού του τεράστιου θεραπευτικού κόσμου και ενδεχομένων άλλων εναλλακτικών πρακτικών, θα ανοίξετε και τον δρόμο σε αυτό που τόσο καιρό και τόσα χρόνια, περίπου 2.500 χρόνια, λείπει από την πατρίδα μας. Δηλαδή, να ξανασκεφτούμε τα ζητήματα υγείας, τα ζητήματα ευεξίας και αντιμετώπισης των τεραστίων ζητημάτων ζωής και θανάτου με τη σοφία και με όλες, αν θέλετε, αυτές τις ειδικές προσπελάσεις που μας κληρονόμησαν τότε και που φαίνεται ότι συστηματικά πληγμονούμε σήμερα. Εύχομαι η κίνηση που αφορά τον κύριο Βυθούρκα να ταράξει τα νερά και κυρίως να τιμήσει έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά έφερε για μία ακόμα φορά το όνομα του εδώ της χώρας στο διεθνές προσκήνιο για ουσιώδη ζητήματα. Συγχαρητήρια κύριε Βυθούρκα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τούλη. Παρακαλούμε τον καθηγητή Ιωάννη Δαρζέντα για τον χαιρετισμό και την παρουσίαση του έργου του τιμόμενου. Κύριε Πρίτανε, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των αρχών, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, είναι πράγματι μεγάλη τιμή, πρέπει να το πω, παρόλο που είναι στερεότυπο, για μένα να βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή. Θα μου επιτρέψετε όμως να παραμείνω στο κείμενο και να το κοιτάω αρκετά, γιατί έχει ένα τέτοιο πλούτο περιεχομένου. Δεν θέλω να ξεχάσω τίποτα από αυτά που έχω σημειώσει, αλλά πολλά, με πολλές λέξεις, άλλα με λιγότερες. Αλλά και να ευχαριστήσω από καρδίας και τον Πρίτανη και τον Πρίτανη, τον κύριο Τρούμπη, γιατί νομίζω ότι κατόρθωσαν και οι δύο να δώσουν αυτή τη ζεστασιά, την αγάπη, την τόλμη για την καινοτομία, για την πρωτοπορία και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτού του Ιδρύματος για τον οποίο είμαστε όλοι μας υπερήφανοι. Ο άνθρωπος που τιμούμε σήμερα εδώ έχει ένα ρεκόρ επιτευγμάτων και πολλές παγκόσμιες διακρίσεις ως αναγνώριση του έργου του και το σημαντικότατο ρόλο που έπαιξε στην επιστημονική θεωρήση της κλασικής ομοιοπαθητικής. Θα μας πρέπει να προσθέσουμε και για την εκπληκτική του συνεισφορά στην πράξη, εφαρμόζοντάς τη. Για περισσότερο από 40 χρόνια έχει εργαστεί για να εντάξει ομοιοπαθητική και να φέρει τα ωφέλη αυτού του θεραπευτικού συστήματος σε πολλούς ασθενείς, για τους οποίους η κλασική ιατρική, μπορούμε να πούμε, επιτρέψτε την έκφραση, είχε σηκώσει τα χέρια ψηλά. Έβαλε την ομοιοπαθητική πίσω στο χάρτη σε ένα θεραπευτικό σύστημα, επίσης μιλώντας, παρουσιάζοντας, μετά από πρόσκληση σε διάφορους φορείς. Ο Γιώργος Βυθούρκας είναι σήμερα επίτιμος καθηγητής Ιατρικής Ακαδημίας της Μόσχας, καθηγητής στην Ιατρική Ακαδημία του Κιέβου, συνεργάτης καθηγητής στην Ιατρική Σχολή των Βάσκων στην Ισπανία. Αλλά όπως έχει ήδη αναφερθεί, έχουμε, όπως αναφέρθηκε από τον κύριο Τρούμπη, το 1996 βραβεύτηκε με το Right Livelihood Award, το γνωστό ως και εναλλακτικό Νόμπελ. Νομίζω ότι ο κύριος Τρούμπης πριν έδεσε πολύ έτσι, δυνατά, πλούσια την σημασία αυτού του γεγονότος, το οποίο μας τιμά και σαν χώρα και σαν επιστήμονες και σαν πανεπιστήμιο. Αυτή τη στιγμή που έχουμε τον Γιώργο Βυθούρκα μαζί μας. Τα Ηνωμένα Έθνη χαρακτηρίζουν αυτό το βραβείο «Amongst the world's most prestigious awards», δηλαδή από τα πιο έγκυρα στον κόσμο. Το 1995, ο Γιώργος Βυθούρκας ίδρυσε στην Αλόνισο τη Διεθνή Ακαδημία Κλασικής Ομοιοπαθητικής
Και εκεί έχουν εκπαιδευτεί χιλιάδες γιατροί από περισσότερες από 30 χώρες. Ήμουν και εγώ μάρτυρας της, του πάθους με το οποίο κυριεύει αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται σε αυτόν τον χώρο και τα μεγάλους, σε μεγάλους αριθμούς παραμένουν και επιθυμούν να δουν και να μάθουν από τον δάσκαλο. Έχει γράψει πάνω από 12 βιβλία, τα οποία έχουν μεταφραστεί σε 20 γλώσσες. Πολλά άρθρα το έχουν δημοσιευτεί σε peer review περιοδικά, αναφέρονται στο PubMed και αλλού. Το 80 Μηθρόκας κλήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να συγγράψει το άρθρο για νομιοπαθική στο βιβλίο που εξέδωσε ο WHO, Παγκόσμιο Οργάνωση Υγείας, Traditional Medicine, όπως και το κύριο άρθρο σε στοχηλή τράπεζα στο επιστημονικό περιοδικό του WHO, World Health Forum. Το 1998 ο Γιώργος Μηθρόκας προσκλήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης για να δώσει πληροφορίες για την νομιοπαθική ιατρική. Σε αναφορά της Επιτροπής για την Υγεία καταγράφεται μεταξύ άλλων ότι το Μάιο του 1998 η Επιτροπή για τα θέματα που αφορούν την κοινωνία, την υγεία και την οικογένεια προσκάλεσε τον Γιώργο Λουθούρκα, τον ομοιοπαθικό που είχε βραδευτεί με τον εργατικό βραβείο Νόβελ. Τον Δεκέμβριο του 1996 ο Γιώργος Λουθούρκας προσκλήθηκε να επισκεφθεί τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Επίτροπο Περιβάλλοντος Δημόσιας Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή και την Επιτροπή Κοινοβουλίου για τις Αναγκαστικές Θεραπείες που είχε συσταθεί πριν 10 χρόνια. Τα μέλη της οποίας δεν είχαν ακόμα καταλήξει για την πολιτική που έπρεπε να ακολουθηθεί στην Ευρώπη σε θέματα εναλλακτικών θεραπείων. Ο Γιώργος Λουθούρκας προσκλήθηκε και από τον Επίτροπο Kenneth Collins για να εκθέσει γραπτό στις απόψεις του σχετικά με τα θέματα εναλλακτικής ιατρικής. Ο Collins έφερε στο Συμβούλιο το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε με σχετικά μεγάλη πλειοψηφία. Τα κράτη-μέλη υποχρεούνταν να ερευνήσουν και να προωθήσουν την έρευνα στον τομέα της εμβλημπαρτικής. Στην εγκυκλοπαίδεια Barbara Larousse Britannica, σε ένα τέτοιο άρθρο, αναφέρεται ως κορυφαίος ομοιοπαθικός από τους διασημότερους αναμορφωτές της εμβλημπαρτικής κατά τον 20ο αιώνα, αυτός που πρόσθεσε νέα δυναμική στη θεραπευτική της εμβλημπαρτικής πάνω σε επιστημονικές βάσεις. Φυσικά υπάρχουν και άλλες πολλές διακρίσεις, χρυσά μετάλλια, τιμές, που θα μπορούσαν να αναφερθούν και που οφείλονται στο παγκοσμίω αναγνωρισμένο έργο του. Αλλά νομίζω και μόνο αυτά τα λίγα που ανέφερα δίνουν το εύρος και τη σπουδαιότητα του ατόμου. Έθεσε το αξιοσύλλευτο επιστημονικό ένστικτό του, τρέψτε μου τον όρο, δουλεύοντας μόνος του για να δώσει στήριξη και δομή στις χιλιάδες παρατηρήσεις του, του έδωσε τη δυνατότητα να εξυγχρονίσει και να θεμελιώσει περαιτέρω αυτό το 200 ετών γνωστικό πλαίσιο. Γύρω στο 2000 ξεκίνησαν συναντήσεις με τον κύριο Μηθρόκα, ο οποίος όπως πάντα συναντήσεις μεταξύ του Τμήματος του Πανεπιστημίου και της Ακαδημίας και τον κύριο Μηθρόκα, φυσικά, ο οποίος όπως πάντα ήταν γενναιόδωρος από τον χρόνο του και την υποστήριξή του, με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας σε ερευνητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο. Αποτέλεσμα αυτό ήταν το 2004 να ξεκινήσει μια συνεργασία μεταξύ της Ακαδημίας Κλασικής Ομοιοπαθικής και του Αιγαίου. Αυτό έχει την οφή σεμιναρίων διάρκειας 2 ετών, καταλήγοντας σε ένα πιστοποιητικό του επιτεύγματος για όσους παρακολούθησαν επιτυχώς. Αυτή η εμπειρία μας οδήγησε στη σχεδίαση μιας επιτυχημένης πρότασης μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, όπως λέμε διεθνώς ένα μάστερς, η οποία με την αγίδα του τότε Πριτάνιος καθηγητής ο Κράτη Κάτσικα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2007 και υπό την αγίδα του Πριτάνιος, τότε Πριτάνιος κυρίου Τρούμπι, συνέχισε δυναμικά, εξελισσόμενο και με αναγνώριση, φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να πει κανείς, ακόμα μεγαλύτερη. Και βρίσκεται τώρα στο τέταρτο έτος της λειτουργίας του. Και στις δύο προσπάθειες, ο Γιώργος Λουθούρκας αποτέλεσε την κοινωνική διαδύναμη και πόρο έλξης. Έδωσε πέρα την τεράστια γνώση του πολύ από τον χρόνο του, δώρησε τα βιβλία του, δώρησε πολλά άλλα βιβλία της διεθνούς βιβλιογραφίας, πολύτιμο οπτικοακουστικό υλικό, να ενθάρρυνε τους συνεργάτες του και τους μαθητές του να στηρίξουν το ερευνητικό έργο
το εκπαιδευτικό έργο του μεταπτυχιακού και συνεχίζει να εμπνέει τους μαθητές με τα δασκαλία του και με τις συνεδρίες τηλεδιάσκεψης που έχουμε σε κάθε εβδομαδιαίο μάθημα. Το μεταπτυχιακό φυσικά δεν θα έχει ξεκινήσει τόσο επιτυχημένα και δεν θα έχει τη δύναμη που χρειάζεται για να συνεχίσει. Γιώργο Βουρδούκα, ένα μεγάλο πελώριο. Ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστούμε, κύριε Βατζούλα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, παρακαλούμε να σηκωθείτε όρθιοι για την αναγόρευση. Κύριε Βατζέντα, να διαβάσετε, παρακαλούμε το ψήφισμα. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με αριθμό συνεδρίασης 2, κάθετος 15 Δεκάτου του 2009, η οποία επικυρώθηκε στη συνεδρίαση της συγκλήτου του Ιδρύματος με αριθμό συνεδρίασης 28, κάθετος 5 Δεκάτου του 2009, και δημοσιεύθηκε στο 307, κάθετος 23 του 2010, τεύχος Β, φύλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, απονέμει τον τίτλο του επίτροπου καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου, στον κύριο Γεώργιο Βυθούκα του Νικολάου, σε αναγνώριση της προσφοράς του στην Επιστήμη της Ομοιοπαθικής Ιατρικής και δει στο πλαίσιο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών ολιστικά εναλλακτικά θεραπευτικά συστήματα κλασική ομοιοπαθική. Ευχαριστούμε την κυρία Ιατρική του Ιδρύματος από τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου μας. Κύριε Ανδρέα Τρούπ, πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κύριε Γιάννη Βαζέλα, αγαπητές φίλες και φίλοι, σήμερα είναι μια σημαντική βραδιά, όχι μόνο για μένα προσωπικά, αλλά και για την ομοιοπαθητική γενικότερα. Μια σημαντική βραδιά για μένα προσωπικά, γιατί μου αποδίδεται τιμή αναγορεύοντας με σε επίτιμο καθηγητή και γι' αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις βαθύτατες ευχαριστίες μου σε όλα τα μέλη της συγκλήτου που ψήφισαν θετικά και αποφάσισαν τη σημερινή αναγόρευσή μου και ιδιαιτέρως στον κύριο Ανδρέα Τρούπη, διότι επί της δικής του Πρυτανίας πάρθηκε αυτή η απόφαση. Μια σημαντική βραδιά και για την ομοιοπαθητική, η οποία έκανε δύσκολες
διαδρομές, προσκύνοντας σε τείχη του κατεστημένου. Μου δίνει δύναμη και με γεμίζει με ενθουσιασμό το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι ένα πανεπιστήμιο με ανοιχτούς ορίζοντες, ευρεία σκέψη και ερευνητική διάθεση. Και αυτή τη στάση και την τάση του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποδεικνύει και η απόφαση να θεσμοθετηθεί και να λειτουργήσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην κλασική ομοιοπαθητική. Το θέμα της σημερινής ομιλίας μου, εκπαίδευση και ομοιοπαθητική, είναι φλέγον. Όχι μόνο για την ομοιοπαθητική, αλλά και για την ιατρική πράξη γενικότερα. Και γύρει θέματα ευθύνης της πολιτείας, των κρατικών λειτουργών και των ασκούντων την ιατρική πράξη ειδικότερα. Θα σας εθέσω αναλυτικά τη σκέψη μου και θα ξεκινήσω με κάτι δεδομένο. Είναι δικαίωμα του κάθε ασθενούς να επιλέγει τη θεραπευτική μέθοδο που επιθυμεί. Το συγκεκριμένο αυτό δικαίωμα θεωρείται αυτονόητο και αναφυσβήτητο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Συμβούλιο της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επομένως, δεν φαίνεται να κομίζω βλάφκας της Αθήνας. Μην επλαγείτε όμως εάν σας πω ότι δεν θεωρείται αυτονόητο στη χώρα μας. Ακόμα κι αν κάποιος θεωρητικά πει ότι ο ασθενής έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει και να ακολουθήσει θεραπεία στον ομοιοπαθητικό γιατρό, όπως γνωρίζετε, τα ασφαλιστικά ταμεία δεν καλύπτουν την επίσκεψη και τα φάρμακα. Στα δε νοσοκομεία δεν υπάρχει τμήμα ομοιοπαθητικής. Επομένως, η επιλογή είναι σχεδόν μονόδρομος. Τι σημαίνει η αναγνώριση αυτού του απλού, αναφυσβήτητου, όπως θεωρούμε όλοι μας, δικαιώματος? Προστασία του ασθενούς και κατά συνέπεια υπεύθυνη στάση της πολιτείας για τη διαφύλαξη των πολιτών της, αλλά και εγγυημένη και ολοκληρωμένη πολιτική υγείας. Η προστασία του ασθενούς θα διασφαλιστεί όταν η πολιτεία ενδιαφερθεί για την άρτια και ολοκληρωμένη εκπαίδευση του ομοιοπαθητικού γιατρού. Κυρίες και κύριοι, η σωστή ομοιοπαθητική εκπαίδευση είναι άμεσα συνυφασμένη με το επίπεδο της ποιότητας της θεραπείας του ασθενούς. Στη Διεθνή Ακαδημία Κλασικής Ομοιοπαθητικής που ίδρυσα στην Αλόνισο το 1995 έχουν εκπαιδευτεί μέχρι τώρα περίπου 9.000 ομοιοπαθητικοί από 32 χώρες. Ποιο άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας μας έχει καταφέρει να συγκεντρώσει τόσους ανθρώπους από όλα τα μέρη του κόσμου? Επομένως, η ανάγκη για σωστή γνώση φαίνεται αυτονόητη. Το γνωστικό αντικείμενο που παρέχει η Ακαδημία είναι, όπως δείχνουν τα πράγματα, αρκετά άρτιο. Όμως δεν αρκούν οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Για να πει κανείς ότι στην Ελλάδα υπάρχει μέρημνα για τον ασθενή. Η σωστή ομοιοπαθητική εκπαίδευση επιτυγχάνεται όταν το κράτος προνοεί να παρέχεται με ακαδημαϊκή αρτιότητα και πληρότητα σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Αυτό γίνεται σήμερα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και συγκεκριμένα στο μεταπτυχιακό της κλασικής ομοιοπαθητικής. Να πάω όμως ένα βήμα πιο πέρα. Είναι αυτό αρκετό για να διασφαλίσει τις προηγούμενες προϋποθέσεις? Ένα τμήμα προπτυχιακών σπουδών ομοιοπαθητικής σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα θα εξασφαλίσει στην ομοιοπαθητική την ακαδημαϊκότητα που της αξίζει.
Συγχρόνως θα δοθεί δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να εντρυφήσει σε βάθος στα γνωστικά μονοπάτια της ομοιοπαθητικής και να προσλάβει οργανωμένα και με ακαδημαϊκότητα όλη την απαιτούμενη γνώση, η οποία είναι πολύπλοκη και ογκώδης. Μια τέτοια προσπάθεια άρχισε να διαφαίνεται ότι θα καρποφορήσει στην ΚΟ, αλλά προς το παρόν βρίσκεται στα σεκτάρια του Υπουργείου Υγείας. Εγώ προσωπικά όμως, θα μου επιτρέψετε να σας πω, ότι αισιοδοξώ για την εξέλιξη αυτού του θέματος, γιατί το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει αποδείξει ότι πρωτοπορεί και ξέρει να κρατά ψηλά τη σημαία της καινοτομίας. Κυρίες και κύριοι, η ομοιοπαθητική είναι επιστήμη, είναι μια ολοκληρωμένη θεραπευτική μέθοδος. Έχει συγκεκριμένους νόμους και κανόνες. Μετά από παρατηρήσεις που έκανα σε ασθενείς και σε χρονικό διάστημα περισσότερο από μισό αιώνα, κατέληξα σε νέους, πιο λεπτομερείς τρόπους διείσδυσης στην ανθρώπινη ασθένεια. Τα επίπεδα υγείας του ασθενούς και ο πλήρης ορισμός της υγείας θεωρώ ότι είναι μερικές από τις συνεισφορές μου στην ιατρική επιστήμη. Επομένως, υπάρχει πολύ υλικό για έρευνα, για μελέτη, για επιστημονική ευάνθυνση, για ακαδημαϊκό προβληματισμό. Αν τελικά θεσμοθετηθεί ένα τέτοιο ακαδημαϊκό προπτυχιακό τμήμα, θα μπορούμε να μιλάμε με ασφάλεια και συνέπεια για τη διαφύλαξη του δικαιώματος του ασθενούς να επιλέγει τη θεραπευτική μέθοδο που επιθυμεί. Αλλά και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα πρωτοπορήσει, γιατί θα αποτελέσει το κέντρο εκπαίδευσης και έρευνας στην ομοιοπαθητική σε ένα διεθνές επίπεδο. Ενώ συγχρόνως θα προστατευθούν, ελπίζω, και τα εθνικά μας συμφέροντα, αφού όλοι γνωρίζουμε ότι οι γείτονές μας στην άλλη πλευρά του Αιγαίου έχουν ήδη αρχίσει να δημιουργούν στα παράλια σύγχρονα νοσηλευτικά ιδρύματα και εκπαιδευτικά κέντρα για να προσελκύσουν το διεθνές ενδιαφέρον. Εσείς, εδώ στο Αιγαίο, ξέρετε να φυλάτε θερμοπύλες. Απόψε δεν είναι μια σημαντική βραδιά μόνο για μένα ή για την ομοιοπαθητική, αλλά ελπίζω για την νοσούσα ανθρωπότητα. Και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποδεικνύει ότι ξέρει να λαμβάνει τα μηνύματα των καιρών και να τα μετουσιώνει σε πράξεις. Θέλω να πω ότι πραγματικά έχω συγκινηθεί ιδιαίτερα από τις ομιλίες των καθηγητών για το άτομό μου. Αισθάνομαι ότι μου προσέδωσαν πολύ περισσότερη τιμή από όσοι πραγματικά αξίζω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι αυτή η στιγμή είναι σημαντική για την θεραπευτική που πρόκειται να ακολουθήσει η ανθρωπότητα στα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολοκληρώθηκε η σημερινή μας τελετή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ και καλωσορίζουμε το νέο μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Αιγαίου.